Η έντονη αυξητική τάση αποχή στο ψηφοφόρο στην Κύπρο αλλά και διεθνώ προκαλεί προβληματισμό. Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΕΛ διενεργήσε έρευνα σε μια προσπάθεια να αξιολογήσει το μέγεθο τη αποχή. Στην έρευνα που εξασφάλισε και αποκαλύπτει ο Αντένα. Διαφαίνεται ότι οι Κύπροι πολίτε έκαναν αρχή και αποστασιοποιήθηκαν στι ευρωεκλογέ του 2004 με ποσοστό 30,8%, ενώ στι ευρωεκλογέ του 2009 το ποσοστό αυξάνεται ακόμη περισσότερο, φτάνοντα στο 41,8%. Το φαινόμενο τη Αποχή επανεμφανίστηκε σε όλε τι εκλογικέ αναμετρήσει συμπεριλαμβανομένων των προεδρικών εκλογών το 2008 και το 2013, παρουσιάζοντα πάντα μια αυξητική τάση. Στην έρευνα διαφαίνεται μέσα από τα στοιχεία ότι η Αποχή και στην Κύπρο δεν συγκροτεί ομοιογενέ φαινόμενο. Διαφοροποιείται ω προ την ηλικία των ψηφοφόρων, την ταξική του θέση, τη μορφή τη εκλογική αναμέτρηση και τον κομματικό χώρο προέλευση. Πρόκειται δηλαδή για ένα δυναμικό φαινόμενο με συνεχεί διαφοροποιήσει. Η παρατήρηση όμω αυτή δεν ισχύει στον ίδιο βαθμό για όλε τι εκλογικέ αναμετρήσει. Η αποχή στην Κύπρο τι να είναι πολύ ψηλή σε ευρωεκλογέ και στι δημοτικέ εκλογέ και συγκριτικά πιο χαμηλή τουλάχιστον μέχρι σήμερα στι βουλευτικέ και τι προεδρικέ εκλογέ. Στι δύο εκλογικέ αναμετρήσει, ευρωεκλογέ 2009 και βουλευτικέ 2011, ο Δημοκρατικό Συναγερμό και το ΑΚΕΛ κατάφεραν να περιορίσουν την αποχή στο χώρο του και ο κάτω από το γενικό όρο αποκομίζοντα έτσι ωφέλη σε εκλογικά ποσοστά. Στην έρευνα του ΑΚΕΛ παρουσιάζεται η πλέον διαφοροποίηση του λόγου για του οποίου ένα ψηφοφόρο επιλέγει σήμερα στην Κύπρο να απέχει από τι εκλογέ. Η αποχή μπορεί να προκλήθηκε από έλλειψη ενδιαφέροντο ή ακόμη μηδενιστική προσέγγιση για την πολιτική ή συνειδητή άρνηση τη φυστάμενη πολιτική κατάσταση. Μπορεί ακόμα να σχετίζεται και με δυσαρέσκεια ψηφοφόρο για συγκεκριμένα ζητήματα, τόσο σε πολιτικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Η έρευνα διενεργήθηκε από επιτροπή του ΑΚΕΛ με συντονιστή του Σταύρου Ευαγόρου, μέλο του Πολιτικού Γραφείου και μέλη του Βαλεντίνου Πολικάρπου, υπεύθυνο Γραφείου Επικοινωνιακή Πολιτική του Κόμματο, Πάμπα Βαϊοργίου βουλευτή, Κώστα Γουλιάμου αντιπρίτανη Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και Γιάννο Κατσουρίδη, επιστημονικό διευθυντή Ιστιτούτου Προμηθέα.